Σήμερα θα μιλήσουμε για πλακέτες και για το αν υπάρχει περίπτωση μια χαλασμένη πλακέτα όταν μας έχει μπλοκάρει, δηλαδή ένα πλυντήριο πιάτων, ένα κλιματιστικό ή οποιαδήποτε συσκευή έχει μια πλακέτα, αν μπορεί να επανέλθει. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να καταλάβουμε αν έχει χαλάσει, αν έχει πρόβλημα μια πλακέτα συνήθως στη συσκευή μας. Η πρώτη είναι συσκευές που ένα πλυντήριο, ας πούμε, το οποίο έχει αυτοδιάγνωση, να βγάζει λανθασμένες ενδείξεις. Να βγάζει αλλοπρόσαλα νούμερα, να κόβει τα νούμερα, να σβήνει εκεί που δουλεύει. 99% όταν ένα πλυντήριο σβήσει την ώρα που δουλεύει, σημαίνει ότι έχει μπλοκάρει η πλακέτα του. Το άλλο που μπορούμε να καταλάβουμε αν έχει πλακέτα είναι να μετρήσουμε αν πηγαίνει ρεύμα στο πλυντήριο και από τη στιγμή που πηγαίνει ρεύμα στην πλακέτα, δεν ανάβει. Οπότε συμπεραίνουμε ότι έχει πρόβλημα η πλακέτα του. Ένας άλλος τρόπος να καταλάβουμε αν έχει πρόβλημα η πλακέτα είναι να πάμε κοντά της, να μυρίσουμε και θα δούμε ότι όταν δεν δουλεύει το πλυντήριο ή το ψυγείο εννοείται, και θα μυρίσουμε την πλακέτα και θα μυρίζει σαν καμένο πλαστικό, καμένο βερνίκι, κάτι τέτοιο. Οπότε και από αυτό καταλαβαίνουμε ότι έχει καεί. Όταν έχει καεί δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να την αλλάξουμε, αλλά πριν την αλλάξουμε πρέπει να βρούμε τι την προκάλεσε. Για παράδειγμα, σε ένα πλυντήριο μπορεί να χαλάσει κλειδαριά, να βραχυκυκλώσει και να πάρει μαζί και την πλακέτα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, αλλάζοντας πλακέτα, θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα, θα μας ξανακάψει και την καινούρια. Όταν έχει καεί, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Όταν όμως δεν έχει καεί και έχει μπλοκάρει ή δεν ανάβει, μπορεί να είναι πιο απλά τα πράγματα από ό,τι νομίζουμε. Για παράδειγμα, αυτό εδώ είναι από ένα πλυντήριο πιάτων. Αυτά εδώ τα μπουτόν που βλέπετε μαζεύουν μέσα εδώ υγρασία και πατώντας έχει μαζέψει άλατα, πατώντας δεν κάνει επαφή. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε πολύ εύκολα να το αλλάξουμε αν έχουμε τέτοια μπουτόν και είμαστε σχετικοί και με το επάγγελμα, αλλά υπάρχει τρόπος και να το καθαρίσουμε το μπουτόν για μια ώρα ανάγκης. Μπορούμε να το καθαρίζουμε. Πώς καθαρίζω εγώ αυτά τα μπουτόν? Βάζοντας λίγο λάδι εδώ ή σπρέι επαφών, αλλά συνήθως το πρώτο πράγμα που θα βρούμε σε ένα σπίτι είναι λάδι. Βάζοντας λίγο λάδι, πατώντας μέσα το μπουτόν και το στρίβουμε, ώστε να σπάσουν τα άλατα. Θα σας το δείξω και σε λίγο πώς το κάνω. Το άλλο που μπορούν να πάθουν οι πλακέτες είναι ο επεξεργαστής τους να χαλάσει. Αν χαλάσει το πρόγραμμα, συνήθως θα πρέπει να είσαστε πολύ σχετικοί για να καταλάβετε ότι σίγουρα φταίει αυτό, γιατί είναι δύσκολο να το διαπιστώσει ένας καταναλωτής. Το άλλο που μπορεί να πάθει είναι εδώ στα πινάκια να μαζέψει υγρασία. Με έναν οπτικό έλεγχο φαίνεται πολύ εύκολο αυτό. Ή οπουδήποτε αλλού, αν το κοιτάξετε προσεκτικά με ένα φακό, θα δείτε ότι έχει μαζέψει άλατα και υγρασία με αποτέλεσμα να μην κάνει καλή επαφή. Και το άλλο, εδώ που μου έχει τύχει βλάβη, εκτός ότι μπορεί να καεί το λαμπάκι, μπορεί κάποια στιγμή να ξεκολλήσει ένα τέτοιο και θα το δείτε πολύ εύκολα από εδώ. Ξεκολλάνε με αποτέλεσμα να μην δίνει εντολή στο λαμπάκι, ας πούμε, στο display να ανάψει. Τώρα αυτό που σας είπα για το λάδι ακούγεται κομπογιανίτικο, αλλά αν δεν είχε δουλέψει σε μένα δεν θα σας το έλεγα. Και αυτό είναι λύση ανάγκης. Δηλαδή, είμαστε σίγουροι ότι έχει χαλάσει η πλακέτα μας, πατάμε το κουμπί και δεν ανοίγει, ας πούμε, το πλυντήριο ή το πλυντήριο πιάτων, το κουμπί έναρξης. Μας έχουν πει ότι είναι πλακέτα, κοίτα, θέλει 150 ευρώ. Συνήθως όταν ένα πλυντήριο βγάλει πλακέτα ή ένα ψυγείο ή μια άλλη συσκευή, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε αν έχει περάσει την πενταετία είναι να σκεφτούμε να το πετάξουμε και να πάρουμε άλλο. Οπότε προκειμένου να πετάξετε τη συσκευή, μια τελευταία προσπάθεια είναι μήπως και σώσουμε την πλακέτα. Οπότε καθαρίζουμε την πλακέτα. Το ίδιο επίσης μπορείτε να κάνετε με λάδι και τις επαφές εδώ. Αν δείτε ότι έχει πιάσει υγρασία και άλατα, μπορείτε να το κάνετε και εδώ. Δεν είναι κάτι που θα γίνει προληπτικά, είναι αν το πλυντήριό σας ή η συσκευή σας έχει σβήσει ή δεν ανάβει και έχει γίνει διάγνωση ότι θέλετε πλακέτα, το κόστος είναι υπερβολικό και λέτε αφού θα το πετάξω ας κάνω μια τελευταία προσπάθεια. Συνήθως και αυτές είναι οι λύσεις που αποδίδουν τελικά, γιατί ξέρουμε ότι το πλυντήριο είναι για πέταμα και έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε να κοιτάξουμε λίγο την πλακέτα.
Λοιπόν, πάμε να δούμε και πώς το έχω κάνει εγώ με το λάδι. Πώς καθαρίζω το μπουτόν. Αυτό είπαμε είναι το μπουτόν έναρξης, το μπουτόν on-off. Παίρνουμε το λάδι και ρίχνουμε σκουπίζουμε το περιττό και ξεκινάμε και γυρνάμε το μπουτόν σαν να το περιστρέφουμε. Αφού το κάνουμε 20-30 φορές, το σκουπίζουμε ξανά και ρίχνουμε μερικές σταγόνες. Το πατάμε μερικές φορές να διαλυθούν τα άλατα. Και ξαναρίχνουμε 2-3 σταγόνες αφού έχει φύγει αυτό που έχει ανακατευθεί με τα άλατα. Ξαναρίχνουμε 2-3 σταγόνες, το αφήνουμε λίγο. Όσοι έχουν σπρέι απαφών μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Το σκουπίζουμε και το πατάμε μερικές φορές για να φύγουν τα άλατα. Στην ουσία, όταν πρόκειται για πλυντήριο πιάτων, που είναι πολύ πιο πιθανό να βρείτε υγρασία στην πλακέτα, το λάδι του δημιουργεί και μία διαβραχοποίηση. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα ξαναμπεί μέσα υγρασία. Γιατί δημιουργεί ένα φιλμ, θα γλιστρήσει το νερό και θα φύγει. Ή αναθυμιάσεις, ας πούμε. Μπορείτε να το απλώσετε και με μπατονέτα το λάδι πάνω στο μπουτόν, να βάλετε μπόλικο λάδι στην μπατονέτα και να το ακουμπήσετε πάνω και να πάει μέσα. Επίσης με τον ίδιο τρόπο θα καθαρίσει στις επαφές, αλλά επειδή η μπατονέτα σκίζεται, όταν μιλάμε για επαφές βάζουμε 1-2 σταγόνες και το τρίβουμε με μια παλιά οδοντόβουρτσα. Ξαναλέω, είναι μια εργασία που έχει πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίας, διαφορετικά δεν θα το έδειχνα. Έχει πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίας. Ένας άλλος τρόπος να ξεμπλοκάρουμε ένα πλυντήριο που έχει μπλοκάρει πλακέτα και ανάβει και δεν ανάβει και κάνει διάφορες τρέλες, είναι να το μπλοκάρουμε περισσότερο. Για παράδειγμα, έχουμε ένα πλυντήριο πιάτων, το πατάμε, το ξεκινάμε, πατάμε την έναρξη και βγάζει ε1, ε2, ε5, ε10, βγάζει άσχετες βλάβες, δηλαδή εκεί που δουλεύει, σβήνει, ξαναξεκινάει. Αυτό είναι 99% μπερδεμένο το πρόγραμμά του, μπερδεμένος ο εγκέφαλος. Έχει γίνει και πάλι διάγνωση και έχουμε πει ότι πρέπει να αλλάξουμε πλακέτα. Τι κάνουμε? Το μπερδεύουμε περισσότερο. Υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι, αυτό βέβαια μπορεί και να μας το επιβεβαιώσει στα σχόλια και κάποιος που ασχολείται με πλακέτες, υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι όταν μια πλακέτα έχει μπλοκάρει και την μπερδέψουμε περισσότερο εμείς, κάνει μόνη της reset. Υπάρχουν και πλακέτες που υπάρχει κόλπο για να κάνεις reset, αλλά είναι κάποιες συσκευές που δεν έχουν κάποιο μενού που να κάνεις reset. Υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι όταν είναι μπερδεμένη η πλακέτα και την μπερδέψεις εσύ πατώντας κουμπιά, την κλείνεις, την ανοίγεις, γυρνώντας τον προγραμματιστή, τον επιλογιά προγραμμάτων συνεχώς, πατώντας έναρξη, κλείνοντάς το κτλ. Υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι θα κάνει μόνο του reset και θα δουλέψει. Σας το λέω και πάλι, αυτό δεν είναι κάτι που θα το κάνετε προληπτικά. Είναι η τελευταία λύση αντί να πετάξετε την πλακέτα και να βάλετε άλλη. Να έχει γίνει διάγνωση ότι είναι χαλασμένη η πλακέτα και θέλουμε αρκετά χρήματα για να τη φτιάξουμε. Πιστεύω να σας φάνηκε χρήσιμο το βίντεο. Αν έχετε κάποια λύση και θέλετε να την πούμε για να εμπλουτιστεί το βίντεο, μπορείτε να τη γράψετε στα σχόλια.
Οποιαδήποτε διάγνωση ή επισκευή εννοείται γίνεται με τη συσκευή εκτός πρίζας. Μην αρχίσετε και ψαχουλεύετε πλακέτες με τη συσκευή στην πρίζα. Κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο και μην ξεχνάτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου.